Πανερχόμαστε σε ένα ζήτημα το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό, κύριε Υπουργέ. Αφορά τις εκτεταμένες ζημιές που πάθανε οι καλλιεργητές εσπεριδοειδών στην Περιφερειακή Ενότητα της Αργολίδας από τον παγετό της 26ης Ιανουαρίου. Με βάση τις τότε αρχικές εκτιμήσεις, αλλά και μετά από αυτοψία που έκανε ο ήδη τότε Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Λιβανός, μαζί με τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, μίλησαν για εκτεταμένες καταστροφές που ξεπερνάνε το 65% συνολικά και μάλιστα μετά από προχωρημένες εκτιμήσεις, όπως είπε ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ το Φλεβάρι του 2022, το ύψος των ζημιών φτάνει στα 30 εκατομμύρια και ότι θα δοθεί προκαταβολή 10 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά, οι προκαταβολές δηλαδή που έγινε μετά από τροπολογία των 300 ευρώ αναστρέμα και μετά από τις αγωνιστικές κινητοποίησεις των αγροτών, ήρθαν να επιβεβαιώσουν τις αρχικές εκτιμήσεις. Όμως, στην πορεία τι αποδείχτηκε, ότι τα τελικά πορίσματα του ΕΛΓΑ λένε ότι το μέγεθος της ζημιάς βρίσκεται σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα, στα επίπεδα του 20-25%, με αποτέλεσμα είτε να μην δικαιούνται αποζημίωση, είτε να δικαιούνται πολύ λιγότερη αποζημίωση. Άρα να ζητηθούν πίσω οι προκαταβολές οι οποίες δόθηκαν. Και η κυβέρνηση, ο ΕΛΓΑ, το ίδιο το Υπουργείο, τι λέει στους αγρότες? Κάντε, λέει, ενστάσεις. Όταν ο ίδιος ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ λέει ότι ήταν λανθασμένες οι εκτιμήσεις που κάνανε οι υπηρεσίες του ΕΛΓΑ και ότι οι ζημίες είναι πολύ μεγαλύτερες. Γιατί υποβάλλει τους αγρότες στο βάσανο των εστάσεων, άρα και να πληρώσουν προκαταβολές και να μην προχωρήσει ο ίδιος ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ σε αναθεώρηση των συγκεκριμένων εκτιμήσεων, να αποδοθούν το σύνολο του πραγματικού μεγέθους των ζημιών και να επιβεβαιωθούν αυτές που πάθανε οι αγρότες και να αποζημιωθούν στο σύνολο των καταστροφών των οποίων πάθανε. Γιατί λοιπόν να ξαναέρχονται οι αγρότες και να πληρώνουν και νέα παράβολα τη στιγμή που έχουν τα συγκεκριμένα προβλήματα? Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θέλω καταρχήν να περιγράψω τη διαδικασία για να την ακούσει και ο κόσμος και στην Αργολίδα να ενημερωθούν, η οποία προβλέπεται από τον νόμο και τον κανονισμό του ΕΛΓΑ και ακολουθείται κάθε φορά. Όταν λοιπόν έχουμε ένα φαινόμενο καιρικό ακραίο που προβλέπεται και καλύπτεται από τον κανονισμό του ΕΛΓΑ, ακολουθείται η διαδικασία της αναγγελίας, γίνονται οι επισημάνσεις, υποβάλλονται δηλώσεις ζημιάς από τους παραγωγούς, διεξάγονται εκτιμήσεις από τους γεωπόνους του ΕΛΓΑ, ανακοινώνονται τα πορίσματα, ακολουθεί στη συνέχεια διασταυρωτικός έλεγχος με το αρχείο ΟΣΔΕ της οικίας χρονιάς και προχωρούμε στην πληρωμή των παραγωγών, οι οποίοι είναι ασφαλιστικά ενήμεροι. Για τους παραγωγούς που δεν συμφωνούν με τα πορίσματα, υποβάλλονται ενστάσεις μετά την κοινοποίηση των πορισμάτων βέβαια, εξετάζονται, ανακοινώνονται τα τελικά πορίσματα και ακολουθεί η διαδικασία που έγραψα πιο πριν προς το λογιστήριο και την τελική πληρωμή, αφού βεβαίως προηγουμένως έχει γίνει η εκδίκαση των ενστάσεων από τους παραγωγούς. Πάμε τώρα να δούμε τι έγινε συγκεκριμένα στην Αργολίδα στις 25 Ιανουαρίου του 2022. Σημειώθηκε παγετός σε διάφορες καλλιέργειες, κυρίως όμως στα εσπεριδοειδή και στα κυπευτικά. Ο ΕΛΓΑ διενήργησε τις προβλεπόμενες επισημάνσεις, έγιναν 59 αναγγελίες ζημιών και υποβλήθηκαν 5.055 δηλώσεις ζημιάς από τους παραγωγούς. Η πολιτεία αντιλήφθηκε το μέγεθος της συγκεκριμένης ζημιάς του παγετού στην περιοχή, γεγονός που έδωσε έναν πιο μεγάλο συμβολισμό με την παρουσία του ίδιου του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Προέδρου του ΕΛΓΑ στην Αργολίδα στις 13 του 2022. Υπήρξε μάλιστα συνάντηση η οποία έγινε με προσώπους των αγροτών της Αργολίδας στην Περιφερειακή Ενότητα της Περιφέρειας Πελοποννήσου και εκεί έγινε μια μεγάλη συζήτηση. Αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν τα εξής. Να υπάρξει ένα σχετικό δελτίο τύπου για την
για το διάλογο που έγινε εκεί πέρα και για τις δεσμεύσεις που έχει, που ανέλαβε το Υπουργείο σε σχέση με την συγκεκριμένη καταστροφή. Είχαμε λοιπόν δύο δελτία τύπου, ένα στις 3 Δευτέρου του 22 και ένα στις 11 Τρίτου του 22. Έχω εδώ τα δύο δελτία τύπου, θέλω να τα καταθέσω στα πρακτικά. Το ένα είναι αφορά την παρουσία στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας στις 3 Δευτέρου του 22 και το άλλο στις 11 Μαρτίου του 22. Το πρώτο έχει γίνει από το Υπουργείο, το δεύτερο είναι από τον ΕΛΓΑ. Αφορά συνάντηση η οποία πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Υπουργού, του κ. Γιωργαντά πλέον, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το διατάφτα από τα δύο δελτία τύπου είναι το εξής. Η κυβέρνηση δεσμεύτηκε να αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία, να δοθούν προκαταβολές στο 60% των επισημάσεων από την ζημιά, πράγμα που πραγματοποιήθηκε με το νόμο 4931, το ΦΕΚ 94, στις 13 Πέμπτου του 22. Να κάνω μια παρατήρηση ότι το ΚΚΕ δήλωσε παρόν στη συγκεκριμένη τροπολογία. Σε εφαρμογή λοιπόν της παραπάνω διάταξης, με την υπαρρύθμιση 49 στις 3 Έκτου του 22, απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΓΑ, δόθηκαν στις 10 Έκτου του 22 οι προκαταβολές στους αγρότες. Πού βρισκόμαστε τώρα αυτή τη στιγμή? Όπως είπατε, έχουν δοθεί τα τελικά τα απορίσματα. Οι παραγωγοί, όπως περιέγραψα στην αρχή, δικαιούνται και ορθώς έχουν πράξει, έχουν υποβάλει ενστάσεις. Άρα είμαστε στην διαδικασία να εξεταστούν οι ενστάσεις, να αξιολογηθούν και να έχουμε τα τελικά πορίσματα για τους παραγωγούς. Αυτά, τα υπόλοιπα θα δώσω πιο πολλά στοιχεία στη δευτερολογία. Μας αναφέρετε την τυπική διαδικασία την οποία προβλέπει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ. Όμως δεν είπατε όλη την πραγματικότητα. Ποια είναι αυτή δηλαδή η υπόλοιπη αλήθεια που δεν είπατε? Είναι ότι επίσης στην παράγραφο 3 του άρθρου 19 προβλέπεται τη δυνατότητα επανεκτίμησης από τον ίδιο τον ΕΛΓΑ χωρίς ένσταση των αγροτών που απαιτεί καταβολή παραβόλου. Και επίσης με βάση το άρθρο 21 ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ έχει δικαίωμα να ξεκινήσει τη διαδικασία επαναξιολόγησης χωρίς και πάλι να επιβαρύνει το αγρότη με παράβολο για ένσταση. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί ο ίδιος ο διοικητής, ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ, ο κ. Λικουρέτζος, πολύ πρόσφατα στην Αργολίδα, είπε ότι το λάθος οφείλεται σε υπηρεσιακούς παραγόντους του Υπουργείου, λαθασμένες εκτιμήσεις που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Αν λοιπόν είναι λαθασμένες εκτιμήσεις με φύν των παραγόντων του ΕΛΓΑ, τότε γιατί υποβάλει στη βάσανο της ατομικής ένστασης στον κάθε αγρότη και να πληρώσει παράβολο και δεν προχωράει από μόνο στη διαδικασία αναθεώρησης των πορισμάτων? Είναι πάρα πολύ απλό το ερώτημα, κύριε Υπουργέ, από τη στιγμή που με βάση τις εκτιμήσεις τόσο του τότε Υπουργού όσο και του ιδίου του Προέδρου του ΕΛΓΑ, του Διοικητή, λέγανε ότι οι ζημιές ξεπερνάνε το 65%. Και γι' αυτό δόθηκε και καταβολή των 300 ευρώ, που εδώ είναι στον παρόδο. Το ΚΚΕ ψήφισε παρόν, γιατί υπάρχουν μια σειρά κόφτες στον ίδιο τον κανονισμό του ΕΛΓΑ που δεν αποζημιώνουν το σύνολο των ζημιών που έχουν πάθει και όλους τους αγρότες και βεβαίως δεν αποζημιώνουν στο 100% τη ζημιά που πάθανε, αλλά μέχρι το 65%. Ένας απαράδεκτος κανονισμός. Και έρχεται τώρα η κυβέρνηση διαμέσου του ΕΛΓΑ και υποβάλλει σε νέα βάσανο τους ίδιους τους αγρότες να καταφύγουν οι ίδιες ενστάσεις. Αντί λοιπόν να πάρει την πρωτοβουλία την πολιτική, να προχωρήσει την επανεκτίμηση ο ίδιος ο ΕΛΓΑ, χωρίς επιβάρυνση των αγρότων, και ταυτόχρονα να δοθούν οι αποζημιώσεις οι οποίες οφείλονται. Δηλαδή, πόσες είναι αυτές, κύριε Υπουργέ, με βάση τις εκτιμήσεις, ότι δεν μπορεί να είναι κάτω από 300 ευρώ για να ζητήσουν επιστροφή? Και άμα μιλάμε για ένα μέσο σταθμικό 65%, εφόσον είναι 759 ευρώ που ασφαλίζεται η παραγωγή κάθε στρέμματος, μιλάμε για 493 περίπου ευρώ αποζημίωση στο στρέμμα. Αυτό πρέπει να δοθεί στους αγρότες, δηλαδή τα υπόλοιπα 193 περίπου ευρώ μεσοσταθμικά, και όχι να τους ζητήσουν τις επιστροφές των προκαταβολών, βεβαίως σε ένα βάθος χρόνου συμψηφίζοντας με άλλες τυχόν παραγωγές. Πολύ δε περισσότερο που και η φετινή παραγωγή λόγω του παγετού είναι μειωμένη. Άρα λοιπόν πάτε με μια διαδικασία
επί της ουσίας τιμωρητική σε βάρος των αγροτών. Θα μπορούσατε να είχατε πάρει την πρωτοβουλία να το είχατε διευθετήσει το θέμα χωρίς να μπαίνουμε σε όλη αυτή και χωρίς να πληρώνουν παράβολο και πάλι οι αγρότες για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Και βεβαίως η αναθεώρηση και η αλλαγή του κανονισμού του ΕΡΓΑ είναι ζήτημα πάλι του κινήματος. Γιατί ακριβώς υπάρχουν απαράδεκτες κόφτες που εξαιρούν από αποζημιώσεις μια σειρά αγρότες, δεν λέμε για αυτούς που δεν ασφαλίζουν την παραγωγή τους, και που κι αυτοί όμως πρέπει ταυτόχρονα να έχουν προστασία, γιατί να υπάρχει αυτό το χαράτσι στους αγρότες, αλλά και ταυτόχρονα μην αποζημιώνουν το σύνολο των καταστροφών των οποίων υπέστησαν και να είναι πολύ λίγα αυτά τα οποία παίρνουν ως αποζημίωση και μετά από πολύ καιρό, κύριε Υπουργέ. Έχει γίνει στην Αρβολίδα. Είπαμε ότι τον Ιούνιο του 2022 καταβλήθηκαν τα χρήματα. Τα χρήματα αυτά λοιπόν είναι 11.259.000 ευρώ και δόθηκαν σε 3.775 δικαιούχους, ασφαλιστικά ενήμερους παραγωγούς εσπεριδοειδών. Άρα είχαμε μια καλή πληρωμή. Στη συνέχεια οι ενστάσεις υποβλήθηκαν, άρα έχουν ήδη υποβληθεί οι ενστάσεις. Είναι 1.878 οι ενστάσεις και γι' αυτό το λόγο έχουμε και μια καθυστέρηση στο να έχουμε την εκδίκασή τους και να βγουν τα τελικά αποτελέσματα από τις ενστάσεις. Διαδικασία η οποία και νόμιμη είναι και προβλέπεται από τον κανονισμό του ΕΛΓΑ και έχει σκύψει η διοίκηση του ΕΛΓΑ πάνω στην υπηρεσία και στους υπηρεσιακούς παράγοντες και στην Αργολίδα στη συγκεκριμένη περιοχή για να μπορούμε να ολοκληρωθεί δίκαια, σωστά, με διαφάνεια η όλη διαδικασία και οι αγρότες να λάβουν τα χρήματα που τους αναλογούν. Και θέλω να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα. Μέχρι τώρα ποτέ η συγκεκριμένη κυβέρνηση και γενικότερα ποτέ η παράταξη δική μας δεν έχει στείλει στην εφορία ή δεν έχει ζητήσει χρήματα πίσω από τους παραγωγούς. Νομίζω το γνωρίζετε κι εσείς ότι ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ έχει προχωρήσει σε δηλώσεις ότι μελετάται όλη η διαδικασία, ακόμα και στις περιπτώσεις εκείνες, τις λίγες, όπου θα υπάρχει υπόλοιπο χρημάτων που θα έπρεπε να καταβληθούν, να δοθούν πίσω στον οργανισμό, διότι πήραν περισσότερα χρήματα με την προκαταβολή, να βρεθεί μια λύση με αυτούς και σε αυτούς για να γίνει ένας μελλοντικός συμψηφισμός. Στο διατάφτα δηλαδή, το συγκεκριμένο θέμα ποτέ δεν ήταν στις προθέσεις μας και ποτέ δεν έχει γίνει μέχρι τώρα να υπάρξουν επιστροφές. Μελετά η διοίκηση του ΕΛΓΑ να βρει μια λύση για να είναι η παραγωγή και οι αγρότες ικανοποιημένοι και να στηριχθούν στην κυριολεξία όπως έγινε μέχρι τώρα. Τα γενικότερα θέματα που θέσατε για τον κανονισμό του ΕΛΓΑ έχουμε πει τα εξής. Για πρώτη φορά με τη θητεία αυτής εδώ της κυβέρνησης οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ καταβάλλονται σε μία δόση στην ίδια χρονιά. Και αν βρισκόμαστε στο τέλος του χρονικού έτους, σε πολύ σύντομο χρόνο, στις αρχές του επόμενου έτους. Όταν στο παρελθόν, πρέπει να τη σύγκριση να τη θέλουμε και να γίνεται, για να είναι και ένας λόγος να εξελίσσονται τα πράγματα. Για να πληρωθούν οι ζημιές από τον ΕΛΓΑ, απαιτούνταν πολλές φορές 12-17 μήνες, έχουμε φτάσει και σε 17 μήνες, και αυτό σε δύο και σε τρεις δόσεις, όχι σε μία δόση. Επίσης, για πρώτη φορά με αυτή εδώ την κυβέρνηση έχει θεσμοθετηθεί και λειτουργεί η διαδικασία των προκαταβολών, διότι ξέρουμε πόσο πολύ μεγάλη ανάγκη έχουν οι παραγωγοί μας την ρευστότητα να την έχουν στην κυριολεξία στο άμεσα και γρήγορα για να μπορούν να στηριχθούν λόγω και των δύσκολων συνθήκων στις οποίες βρισκόμαστε από τις εξωγενείς κρίσεις με τις οποίες αντιδιαχειρίζεται και έχει να αντιμετωπίσει η χώρα μας. Προχωρούμε και μελετάμε την αναθεώρηση και του κανονισμού του ΕΛΓΑ και μια μεγάλη μεταρρύθμιση στο γεωργοασφαλιστικό σύστημα της χώρας, όπου εκεί στην κυριολεξία θα αλλάξει όλη η διαδικασία, διότι αλλάζουν και οι κίνδυνοι, αλλάζουν και οι ζημιές, έχει αλλάξει λόγω της κλιματικής αλλαγής. Είμαστε πλέον στην κλιματική κρίση, έχει αλλάξει το περιβάλλον και οφείλουμε
να επικαιροποιούμε και να τον επικαιροποιήσουμε για να είμαστε στην κυριολεξία αποτελεσματικοί και δίκαιοι απέναντι στους αγρότες μας. Θυμίζω κάτι που το έχω πει πολλές φορές εδώ στην Βουλή. Έχουμε προχωρήσει σε προγραμματική σύμβαση με την κοινωνία της πληροφορίας για ένα έργο όπου τα πορίσματα θα μπορούν να πραγματοποιούνται αξιοποιώντας τα ψηφιακά συστήματα στο χωροχρόνο και να έχουμε άμεσα, γρήγορα τα αποτελέσματα, ώστε να κερδίσουμε ακόμα περισσότερο χρόνο, αντικειμενικά και με διαφάνεια, να είναι γνωστά στους παραγωγούς και σε όλους τους ενδιαφερόμενους και με αυτόν τον τρόπο να φτιάξουμε ένα οργανισμό δυνατό, βιώσιμο, ο οποίος στην κυριολεξία να στηρίζει τους παραγωγούς στις δύσκολες ώρες και βέβαια να μην έναν οργανισμό που θα έχει την υποστήριξη της πολιτείας έτσι όπως έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια όπου σε σχέση με την προηγούμενη κυβέρνηση η πολιτεία καταβάλει τα χρήματα που προβλέπονται από τον νόμο να δίνονται στον ΕΡΓΑ ενώ είχαν να καταβληθούν από το 2014 μέχρι το 2019 δεν είχαν δοθεί. Ευχαριστώ.